Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας λέτε λιγάκι τι γίνεται με τον ιό τώρα που κυκλοφορεί. Με τον ιό της γρήπης, έτσι. Τη γρήπη, τη δικιά μας, όχι αυτή που έρχεται από την Κίνα. Ναι, όπως κάθε χρόνο έτσι έχουμε σε αυτή την περίοδο κάποια έξαρση, η οποία σύμφωνα με τα νούμερα που μας δίνει και το Υπουργείο Υγείας και το Κέντρο, δεν έχουμε ψηλότερα νούμερα από πέρσι. Μέχρι μάλιστα πριν 10 μέρες ήταν χαμηλότερα από τις αντίστοιχες ημερομηνίες πέρσινες. Τώρα τίνουμε να φτάσουμε στο ύψος το περσινό. Εμβόλιο χρειάζεται να κάνουν όλοι ή χρειάζεται μόνο οι ευπαθείς ομάδες, γιατί εδώ υπάρχει μία σύγχυση. Κοιτάξτε, όλοι δεν μπορούν να κάνουν για κοινωνικούς, για οικονομικούς και άλλους λόγους. Αλλά υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις όπως οι ευπαθείς ομάδες και βεβαίως οι άνω των 60 ετών, είτε είναι ευπαθείς είτε όχι. Βεβαίως και τα παιδιά μπορούν να εμβολιαστούν και έτσι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πουλ, ένα μεγάλο δηλαδή σύνολο ανθρώπων τα οποία προστατεύονται από την γρήπη και δεν μεταδίδουν και στους υπόλοιπους. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, κύριε Κουτσομητέλη? Τι πρέπει να προσέχουμε? Δηλαδή μπορούμε αυτό που λένε για τον μεταδίδει τόσο εύκολα όσο ο κοροναϊός, δηλαδή από άμα είμαστε κοντά σε κάποιον άλλον ή... Βέβαιως, μεταδίδει μέσω σταγονιδίων κυρίως. Δηλαδή κατά την ομιλία, κατά το φτάρισμα, στο πήξιμο, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε και εμείς, αλλά και αυτοί που είναι ασθενείς, να έχουμε μια ικανή απόσταση από τον συνομιλητή μας. Εάν μας έρθει να φταρνιστούμε, να βάλουμε το χέρι μας μπροστά, να πλένουμε πάρα πολύ τα χέρια μας, διότι μεταδίδεται, καταλαβαίνετε, από το χέρι στην χειροψία μεταδίδεται στον άλλο. Και βεβαίως όχι κοινά, ποτήρια ή μπιδούνια ή εν πάση περιπτώσει στοιχεία που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τον σταγονιδίο, με τον ασθενή, με τον ξενιστή. Και να αποφεύγουμε και χώρους που... και χώρους που συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος, έτσι. Και αυτό είναι βεβαίως ένα μέτρο. Όπως και η ανάπαυση, η καλή διατροφή, ιδιαίτερα στα παιδιά και στους ηλικιωμένους. Και αυτό συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ενσωποιητικού μας. Πάντως κύριε Κουτσομητέλη, να πούμε ότι ο αριθμός αυτών που έχουν νοσήσει από την γρήπη αλλά και τα θύματα τα οποία καταγράφονται δεν είναι ανησυχητικός ο αριθμός, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο, ναι, ναι. Ακριβώς δεν έχουμε κάποιο πικ φέτος για να μας βάλει σε ανησυχία. Είναι τα περσινά που σας είπα επίπεδα. Η περίοδος για να κάνει κάποιος το εμβόλιο, ποια είναι η πιο καλή περίοδος, είναι κύριε Κουτσομητέλη? Είναι αρχή του φθινοπόρου. Στην αρχή του φθινοπόρου. Έχω υπόψη ότι ξέρετε, όταν κάνει κάποιο εμβόλιο, χρειάζεται 10 μέρες για να ενισχυθεί ο οργανισμός. Δηλαδή, από την πρώτη μέρα που κάνει κανείς το εμβόλιο, δεν είναι έτοιμος. Ναι. Αυτό λοιπόν πρέπει όταν πριν αρρωστήσουμε και πριν γίνει και συχνό το φαινόμενο, να έχουμε αρματώσει με τον οργανισμό μας με το εμβόλιο. Ωραία, και πότε περιμένουμε να κλείσει ο κύκλος της εποχικής γρήπης? Πάντοτε κλείνει αργά την άνοιξη, μετά το Μάρτιο και Απρίλιο. Μάλιστα, ωραία. Να μείνουμε μόνο σε αυτό, να ευχηθούμε και να μην έχουμε κάτι άλλο, γιατί ξέρετε, ακούγονται πάρα πολλά και διάφορα. Ευχόμαστε να μείνουμε μόνο στην απλή γρήπη. Σας ευχαριστούμε. Αυτή είναι η απλή γρήπη, να είστε καλά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, να κρατάμε αυτά τα στοιχειώδη μέτρα υγιεινής. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτσομητέλη. Να είστε καλά, κύριε Κουτσομητέλη. Καλό Σαββατοκύριακο.